Τι γίνεται εκεί πέρα με την προσέλευση των ψηφοφόρων? Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ηλιόλουστο σίγουρα, αν και πολύ κρύο. Να μου ότι η προσέλευση των ψηφοφόρων, όπως αναμενόταν το πρωί, ήταν σχετικά μειωμένη. Μετά όμως το μισάωρο μεσημεριανό διάλειμμα από τις 12 μέχρι τις 12.30 τοπική ώρα και την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας στους κατατόπους ελληνοορθόδοξους ναούς της Βρετανίας, είναι πλέον αισθητά πιο αυξημένη. Πιθανότατα βλέπετε πίσω μου τι γίνεται. Βρισκόμαστε έξω από την ύπατη αρμοστία εδώ στο κέντρο του Λονδίνου, εδώ που έχουν αισθηθεί 3 εκλογικά κέντρα και συνολικά έχουν γραφεί για να ψηφίσουν 1.461 ψηφοφόροι. Να πούμε ότι συνολικά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο δικαίωμα να ψηφίσουν στις σημερινές εκλογές έχουν 3.646 Κύπριοι πολίτες. Πρόκειται για το 30% των ψηφοφόρων του εξωτερικού και φυσικά αφορά τους Κύπριους που διαμένουν στη χώρα και έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. Όλα βαίνουν ομαλώς, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν αναφέρθηκε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή κανένα απολύτως πρόβλημα. Εάν τα πράγματα κινήσουν όπως είναι προγραμματισμένα, στις 4 η ώρα Αγγλίας, δηλαδή στις 6 η ώρα Κύπρου, θα κλείσουν οι κάλπες και θα ξεκινήσει η καταμέτρηση. Αντιλαμβάνομαι ότι λοιπόν θα συμπέσει η ώρα ΕΙΣΑΚ, όπως και εδώ στην Κύπρο που θα κλείσουν οι κάλπες στις 6 ώρα Κύπρου. Σίγουρα θα επανέλθουμε και πάλι μαζί σου με νέα σύνθεση για να δούμε και με την ολοκλήρωση, αλλά και στη συνέχεια λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των καλπών που θα φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η ώρα τώρα να πάμε και στα επιτελεία